Το ΜΕΝ25 καταρχήν λέει ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους και να φύγουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη βασική άποψη. Τώρα, θα μας βγάλουν από το Σέγγεν όμως. Για αυτούς όμως που έχουμε στην Ελλάδα δεν, ναι, θα μας βγάλουν. Δεν εκτιμάμε ότι υπάρχει, ότι είναι ρεαλιστική αυτή η έξοδος. Όμως για αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή το τεράστιου αριθμού προσφύγων που είναι στη χώρα μας, ναι, λύση είναι πάρα πολύ απλή. Για ποιο λόγο να μην γίνει μια επιλογή, μια οργανωμένη όμως πολιτική, από την πολιτεία, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και τους φιλοξενούμε λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, να δούμε τι ικανότητες έχουν, τι τεχνικές γνωρίζουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν, δούμε, να γίνει μια επιλογή των ανθρώπων που μπορούν να πάρουν άμεσα χαρτιά και να αξιοποιηθούν σε θέσεις που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν. Γιατί υπάρχουν χωριά που αυτή τη στιγμή έχουν ερημώσει. Χωριά που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να βοηθήσει τους ηλικιωμένους πλέον κατοίκους να κόψουν ξύλα, να μεταφέρουν προϊόντα. Ναι. Εκεί πέρα δεν χρειαζόμαστε κόσμο. Υπάρχει κάποιος που θα πάει αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε. Αν τοποθετηθούν δηλαδή μία και δύο και τρεις οικογένειες, θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα? Όχι. Ίσα-ίσα που θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι ηλικιωμένοι αυτή τη στιγμή να προστατευτούν, να κάνουν τις ειδικές τους εργασίες και να γίνει αυτό από ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαρτιά, είναι νόμιμοι και μπορούν να το κάνουν με αξιοπρέπεια.